Με τι τελευταίε εξελίξει στο μέτωπο πολέμου να μην ευνοούν τον Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρο αναζητά τη στήριξη των κρατών του Οργανισμού Συνεργασία τη Σανγκάη, του λεγόμενου και αντιδυτικού μπλοκ, Χρήσα Τσίχλη, με τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο προφανώ να κυριαρχεί. Ξέρουμε τι έχει υποθεί. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι στη Σαμαρκάνδη ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σιτζι Πίνξ συναντήθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από 7 μήνε, άλλωστε είναι η πρώτη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στο εξωτερικό μετά τον κορονοϊό. Βλέπουμε εδώ τι συναντήσει που είχε σήμερα ο Ρώσο Πρόεδρο. Εκτό από τον Σιτζι Πίνξ, συναντήθηκε επίση με, ε, ε, με τον Πρόεδρο του Ιράν, με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, αλλά και με τους του Προέδρου του Κυριγιστάν, του Ισμπεκιστάν και του Τουρκμενιστάν. Θα έχει επίση και αύριο ε, συναντήσει ε, στη Σαμαρκάνδη δει στο λεγόμενο αντιδυτικό μπλοκ όπω ανέφερε, γιατί είναι οι χώρε που έχουν κρατήσει μια πιο φύλλα προσκύμενη στάση προ τη Ρωσία μετά τον πόλεμο. Θα δει τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, θα δει τον Πρωθυπουργό τη Ινδία, τον Αρέντι Μόντι, που η Δύση πολλέ φορέ του έχει ζητήσει να μην είναι τόσο φύλλα προσκύμενο στον Βλαντιμίρ Πούτιν, και θα δει και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν. Γιατί την ιστορία ήταν καλεσμένο και ο Πρωθυπουργό τη Αρμενία, δεν πήγε λόγω των εχθροπραξιών. Να δούμε όμω τι είπαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Σίτζι Πίνγκ σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι είναι πολύ ισχυρημένοι οι σχέσεις τους. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατήγγειλε, πρέπει να σα πω, την προσπάθεια που γίνεται για ένα μονοπολικό κόσμο. Και ο Σιτζι Πίνκ από την άλλη πλευρά δήλωσε έτοιμο να συνεργαστεί με τη Ρωσία ω μεγάλε δυνάμει για να επαναφέρουν τη σταθερότητα σε ένα κόσμο που κυριαρχείται από το χάο. Άφησαν σαφέστατα εχμέ προ τη Δύση με αυτόν τον τρόπο και συγκεκριμένα προ τι ΗΠΑ. Ενώ παράλληλα ο Ρώσο πρόεδρο φρόντισε να επαναλάβει τη δέσμευση τη Ρωσία στην πολιτική τη μία Κίνα. Και από την άλλη πλευρά ο, Ρω... ο Κινέζο ομολογό του ή τον Ρώσο παλιό φίλο. Μάλιστα, περιμένουμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις που θα προκύψουν και από τις αυριανές επαφές. Ευχαριστούμε πολύ.